εντωμεταξύ ξέχασα να τη ρωτήσω από πού πήρε και πόσο πήρε εκείνες τις κόκκινες μπότες που φορούσε στο προηγούμενο επεισόδιο και μου άρεσαν πάρα πολύ. Που είπε ο Στέλιος ότι καμιά φορά έχει αγοράσει και αυτός κάτι τέτοια τα οποία δεν φοριούνται πουθενά και όλα αυτά. Αλλά εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ και θα ήθελα να τις πάρω. Οπότε τώρα που θα έρθει εδώ, θα τη ρωτήσω. Την Ελεάνα Δαρύβα φυσικά. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το look, αλλά από πού τις είχες πάρει τις κόκκινες μπότες? Δεν λέω γενικά από πού παίρνω τα ρούχα μου όσο είμαι στο διαγωνισμό. Και εγώ τη ρώτησα μια μέρα και μου λέει: δεν σου λέω. Αν θέλεις, λέει. Κατερίνα, μπορώ να σου πω εγώ από πού έχει πάρει τις κόκκινες μπότες. Από πού τις έχεις πάρει, από πού τις έχει πάρει. Μα το είπες, καλέ. Από το όνομα του κομωτή σου όταν βάλουμε. Από εκεί. Ωραία. Πόσο? Και τη γούνα. Και αυτή τη γούνα. Ποιο το πρόβλημα τώρα? Όχι, άμα της αρέσει να την πάρει. Να με ρωτήσεις το αυτή και να της απαντήσω εγώ. Μ' άρεσε. Αμπά. Υπάρχει λόγος που δεν τα λέω. Ποιος είναι? Δεν να θέλω. Να μην τα πάρουμε κι εμείς. Σε διαγωνισμό είμαστε. Κάποια πράγματα δεν θέλω να τα λέω. Πού πηγαίνεις? Εγώ πάω σε υπαίθριο μπατσελορέτε πάρτι. Φίλης δεν είμαι εγώ. Ή αυτή που θα νυμφευτεί. Όχι, εσύ σε αυτή πηγαίνεις, είπες. Ναι, είμαι καλεσμένη, φιλαναδίτσα. Στο Καπαόνικ της Σερβίας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά της Ευρώπης. Έχει DJ, είναι βραδινό το πάρτι. Και γι' αυτό είμαι και λίγο πιο επίσημη. Για να σε δούμε. Κούκλα είσαι. Με την παγέτα μου. Συγγνώμη, πας σε μπαλτσελορέτ και δεν είσαι εσύ η νύφη. Όχι, πάω, είμαι φιλενάδα. Γιατί? Γιατί φοράς λευκό. Γιατί φοράς άσπρο. Έτσι είμαστε. Στα λευκά. Στα χιόνια το κάνετε. Ναι. Βαθμολογήστε. Είναι πολύ ωραία η βαθμολογία. Ναι. Εκτός από τις Διονυσίες που έχει βάλει ένα 2. Συγνώμη. Και τώρα σκέφτομαι, γιατί έβαλε το 2 η Διονυσία, θα μας πει. Πάμε. Το τσαντάκι δεν το βλέπω καθόλου. Άστο. Γιατί δεν το βλέπεις, να το. Δεν το βλέπω. Άστο, πάρ' το από εκεί. Λοιπόν, το μόνο που μου αρέσει είναι αυτή το πανοφόρι σου. Το μόνο. Μου αρέσει πολύ. Είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συνέχεια, αυτή τη σκακέρα πολύ. Δεν μου αρέσει καθόλου το σκουφί σου. Με καπελίνο. Το βλέπω. Σε είδες στον καθρέφτη? Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια κούκλα, πώς? Καλά κούκλα είναι, δεν λέω. Της κρύβει όλο το πρόσωπο. Αυτό τρως όλα τα μαλλιά, τα ψεύτικα. Κακό καπέλο. Το βαράω τώρα το καπέλο, μου αρέσει και την κεφάλα μου μαζί. Δεν μου αρέσουν αυτές οι μπότες. Ούτε εμένα. Έχουν πλάκα. Πολύ... Πλάκα μπορεί να έχουνε. Δεν μου αρέσει. Τουλάχιστον δεν είναι βαρετές σαν τις δικές σας. Ίδιες είναι. Κοίτα, ένα δίκιο το έχεις. Δεν είναι βαρετές όμως. Ένα δίκιο το έχεις. Έχεις και στα δίκια σου, αλλά δεν μου αρέσουν. Το μέσα, τι δεν άνοιξε λίγο. Είναι φορεματάκι. Το φορεματάκι, ναι. Και είναι ένα κακό. Ζιβάνγκο. Δεν μου αρέσει με το άσπρο καλσόν. Αυτά τα γάντια πάρτα που... Καλά αυτά. Ναι. Κρατάνε. Τι κρατάνε? Ναι. Εφραίνουν την ψυχή και ζεσταίνουν την καρδιά. Ναι. Όντως. Ούτε καν. Ναι. Γι' αυτό σου έβαλα 2. Γι' αυτό σου έβαλε 2. Εντάξει. Καταρχάς με αυτά τα γάντια δεν μπορείς να πιάσεις τίποτα. Δεν μπορώ όμως. Τα έβαλε για το στυλ. Χαρούμενη με αυτά. Εντάξει, θα τα βγάζω, βρε παιδάκι μου, αλλά άμα κρυώνω θα τα ξαναβάζω. Ωραία. Εγώ να σου πω το μεσόωρο. Ναι, βέβαια. Ο μέσος όρος είναι.
2,9. Ωραίος είναι. Πάρα πολύ ωραίος είναι. Mm. Με τις υγείες σου και καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Ευχαριστώ.